Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Καλή δύναμη και υγεία. Η Κεντρική Επιτροπή πραγματικά σας μεταφέρει το συντροφικό, αγωνιστικό, εργατικό χαιρετισμό της, γιατί σήμερα εμείς λέμε τα χρόνια πολλά, γιατί τιμάμε τη μέρα της εργατικής τάξης και δεν τιμάμε την Πρωτομαγιά μόνο για την τεράστια ιστορία του εργατικού κινήματος παγκόσμια και φυσικά εδώ στη χώρα μας. Δεν λέμε τα χρόνια πολλά για τις μέρες του Πάσχα, γιατί θεωρούμε ότι η εργατική τάξη είναι η πρωτοπόρα δύναμη. Η μέρα της εργατικής Πρωτομαγιάς, μαζί με την ιστορική αναπόλυση που έλεγα, απαντάμε και στο σήμερα, γιατί οι αντεργατικές, αντιλαϊκές πολιτικές που έρχονται είναι πολλές. Το κεφάλαιο κάνει επίθεση σε όλα τα μέτωπα, θέλει να πάρει πίσω όλες τις κατακτήσεις που με το αίμα της έδωσε και ανδρώθηκε αυτό το τεράστιο εργατικό κίνημα σε όλο τον κόσμο, και εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ, για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις πολιτικές, όχι μόνο να δώσουμε ανάσες ανακούφισης, αλλά κυρίως να ανοίξουμε το δρόμο ώστε η εργατική τάξη να ανορθωθεί πραγματικά και σήμερα στις νέες συνθήκες, σε ηγετική δύναμη, γιατί είναι η πρωτοπόρα δύναμη που θα μπορέσει να οδηγήσει όλο το λαό ξανά στην εξουσία και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν η Κεντρική Επιτροπή, έχοντας πλέον πλήρη συναίσθηση των τεράστιων ευθυνών που αναλαμβάνουμε σαν κόμμα, γιατί βρισκόμαστε και σε μια προσυνεδριακή περίοδο, πηγαίνοντας προς το 21ο συνέδριο του κόμματος, έχοντας λοιπόν συνειδητοποιήσει τις ευθύνες, τις ελλείψεις μας, τις αδυναμίες, συζητάμε για το πώς θα γίνουμε πιο ικανοί, πιο μαχητικοί, πιο αποφασιστικοί, να γίνει το κόμμα πραγματικά που θα μπορέσει να διεκδικήσει με την εργατική τάξη την εξουσία στη χώρα μας. Γιατί πραγματικά αυτό αξίζει, και χωρίς όλους εσάς, τους εργάτες, τις εργάτριες, ιδιαίτερα εδώ στο κτίριο της Κεντρικής Επιτροπής, δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει το κόμμα ολάκερο. Δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει η Κεντρική Επιτροπή χωρίς την αποφασιστική συμβολή, τη δουλειά όλων σας, είτε δουλεύετε στην ανακαίνιση, στη συντήρηση, στον εξυγχρονισμό του κτιρίου, είτε δουλεύετε στη φύλαξη του κτιρίου, είτε στις διάφορες υπηρεσίες, στις μετακινήσεις, σε μια σειρά εργασίες που είναι απαραίτητες για να μπορέσει η Κεντρική Επιτροπή και τα τμήματα της Κεντρικής Επιτροπής να επιτελέσουν το ρόλο τους, να δουλέψουν για τους εργαζόμενους, να ενισχύσουμε και να ανασυγκροτήσουμε το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, να προωθήσουμε την κοινωνική συμμαχία με όλα τα λαϊκά στρώματα και τελικά να ανοίξουμε αυτό το δρόμο για την πραγματική ανάσταση των λαών, που δεν είναι άλλο από τη νέα κοινωνία, την εργατική εξουσία και βέβαια με το λαό να ικανοποιεί όλες τις σύγχρονες, τις σημερινές, τις πραγματικές ανάγκες του. Να είστε καλά, να έχετε δύναμη και υγεία. Αύριο θα συναντηθούμε έτσι κι αλλιώς στους δρόμους των απεργιακών συλλαλητηρίων και των συγκεντρώσεων, και από εκεί και πέρα κάθε μέρα ο καθένας ξέρει το μετερίζει του, για να βάλει ο καθένας από εμάς, η καθεμιά από εσάς, το λιθαράκι της σε αυτή τη μεγάλη υπόθεση που είναι για την εργατική τάξη, για το λαό μας. Γεια σας.